It's like you're trying to get to heaven in a hurry, and the queue was shorter than you thought it'd be, and the doorman said... Το σπίτι αυτό χτίστηκε από τον παππού μου μεταξύ 1910 και 1912. But you're looking like you're low on energy. Did you get out and walk to ensure you'd miss the quicksand? Looking for... Το 1915 που είχε παραιτηθεί ο Βενιζέλος διότι διαφώνησε με τον Βασιλέα, ήρθε και έμεινε ένα μήνα εδώ, στο σπίτι του παππού μου. But as long as you still keep peppering the pill. Ύστερα ξαναήρθε μαζί με την εθνική κυβέρνηση όταν φύγανε από την Κρήτη με τον Κουντουριώτη και τον Δανγκλή, τον στρατηγό. Πέρασαν για δύο μέρες από εδώ και πήγαν στη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε η γνωστή, ας πούμε, κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης. Είχαμε μια σχέση αρκετά σοβαρή με τον Βυσσέα, γιατί εκείνη την εποχή μαζευόμασταν πολύ πριν γεννηθείτε εσείς, σε ένα καφενείο που ήταν στη Βουλή, και ερχόταν εκεί όλοι, ο Θοδωράκης, όλοι τέλος πάντων αυτοί, και από εκεί πίναμε ένα καφέ και λέγαμε εσείς. Γιατί και οι άνθρωποι όλοι λένε εσείς, δεν είναι όλα έξυπνα. Μου έγραψε μετά ένα γράμμα όταν έφυγε και πήγε στην Αθήνα, και λέει, αυτό τον άρεσε πολύ η ζέστη. Πώς λέει, με φιλοξένησες στο πιο κρύο νησί, στο πιο κρύο σπίτι, και μου έδωσε και το πιο κρύο δωμάτιο. Looking for a new place to begin. Feeling like it's hard to understand. Έχει χάσει, ας πούμε, το raison d'être, που λένε το λόγο για να υπάρχει αυτό, και υπολειτουργούν, αλλά μερικά τα κρατάνε πάντως πολύ καλά. It's hard to get around the wind. Μεγαλώσαμε κιόλα και βαριόμαστε και τις επισκευές, και είναι και αρκετά, θέλει πολλά λεφτά, λοιπόν τα αφήνουμε λίγο έτσι. Το μεγάλο εκτίστηκε για καλοκαιρινό, είναι ψηλοτάβανο, έχει πάρα πολλά παράθυρα, δεν έχει καμία θέρμανση, και βεβαίως δεν ήταν δυνατόν η γυναίκα μου και εγώ να μπούμε σε αυτό το θεόρατο σπίτι. Πήραμε λοιπόν το σπίτι του Κυπουρού, ο οποίος δεν υπάρχει πλέον, εμείς κάνουμε τον Κυπουρό με βοήθεια, και το φτιάξαμε βέβαια, γιατί ήταν, αυτό ήταν αμαξοστάσιο, το άλλο ήταν αποθήκη, τα φτιάξαμε όλα αυτά και κάναμε ένα μικρό μεν, αλλά πολύ βολικό για μας σπίτι. Όταν έρχεται η κόρη μου, πολλές φορές αυτή που πάει ανεβαίνει απάνω στον τελευταίο όρο και μένει, αλλά εμείς δεν έχουμε λόγο να πάμε, πάμε μια φορά έτσι για πλάκα. But it's gonna hurt soon.